πραγματικότητα όμως η πάλι ζωφερή, η καθημερινότητα δυσβάσταχτη, οι προοπτικές αμφίβολες, οι ελπίδες εξανεμισμένες, οι επιλογές περιορισμένες, κρίση πρωτοφανής, προβλήματα τεράστια, πολιτευτές πολλοί, ικανοί όμως ηγέτες ελάχιστοι, ο λαός βουλιαγμένος σε σύγχυση και αθυμία, φτώχεια, εξουθενωτικά μέτρα, ανεργία, θλίψη, αίσθηση αδιεξόδου. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι βλέπουν φως. Μάλιστα, επαγγέλλονται σωτήριες λύσεις. Οι υποψήφοι υπόσχονται. Τα ονόματα των ποικίλων παρατάξεων δίνουν μια εικόνα αισιοδοξίας. Εμείς όμως, ο λαός, ακόμη υποφέρουμε. Αυτό που βλέπουμε μας πονάει. Αυτό που φανταζόμαστε μας τρομάζει. Αυτή είναι η ορατή εικόνα της κρίσης. Αυτό που φαίνεται. Στην πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι η κρίση είναι πνευματική. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και οι ελπίδες μας είναι μόνο πνευματικές. Αυτό σημαίνει ότι και τα κριτήριά μας και οι πολιτικές μας επιλογές και η ψήφος μας πρέπει να έχουν βασικά πνευματικό υπόβαθρο. Αλήθεια, πώς να ψηφίσουμε έναν άνθρωπο δίχως αρετή και τόλμη, πώς να εμπιστευτούμε ηγέτες δίχως σοβαρότητα και αρχές, δίχως φόβο Θεού και σεβασμό στην ιστορία, δίχως ευαισθησία πίστεως, δίχως σταθερές και αξίες. Αν σε τέτοιους εμπιστευτούμε την ψήφο μας, αμαρτάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι η ευθύνη γενικά των πολιτικών εκπροσώπων μας είναι μεγάλη. Αυτοί μας χάλασαν. Αυτοί μας έφτιαξαν μια κοινωνία ανεκτική στα ναρκωτικά, ασεβίστα ιερά, άτονη ή αναρχική στις αντιδράσεις. Αποποινικοποιήθησαν τη μοιχεία, νομιμοποίησαν τις αμβλώσεις, θεσμοθέτησαν το πολιτικό γάμο και τις ανίερες συμβιώσεις, κατήργησαν την αργία της Κυριακής. Και τώρα θέλουν να καίνε τους νεκρούς, να πατρεύουν άτομα του ιδίου φύλου, να παίρνουν τα όργανά μας εικάζοντας τη σύνεσή μας, να διευκολύνουν τους ανθρώπους να φεύγουν από αυτόν τον κόσμο με πολιτική κηδεία, αδιάβαστη, δίχως μια προσευχή, δίχως μια ευλογία για την άλλη ζωή, με μοναδική σφραγίδα, ένα μικρό ηλεκτρονικό τσιπάκι και ένα τεράστιο ψέμα μέσα και γύρω τους. Αλλά και η δική μας ευθύνη, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μικρή. Η ποιότητα και το ήθος ενός λαού δεν φαίνονται από το πώς επιτίθεται, αλλά από το πώς γνωρίζει να αμήνεται. Από τα αντανακλαστικά του η αντίδραση. Η πραγματική κρίση φαίνεται από το ότι ο λαός δεν είχαμε σύνεση και τόλμη να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή πρόκληση στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Και τούτο διότι αποδειχθήκαμε πνευματικά γυμνοί, συνέπεια γι' αυτό της αποιεροποίησης της ζωής μας, ένας στεγνός μηδενισμός, μία ανόητη ασέβεια, ένας παθολογικός και μοιοπικός εγωκεντρισμός, μια άνευρη και άκαρπη παιδεία, γκρέμισαν την πίστη μας, αποδυνάμωσαν τα ιδανικά, οδήγησαν σε ανόητες επιλογές και εξαφάνισαν κάθε εκμάδα και ίχνος τόλμης από το λαό μας. Ένας λαός που παλινδρομεί ανάμεσα στην αγριότητα και την απάθεια, ανάμεσα στο θράσος και την ανοησία, πώς, αγαπητοί μου, να αντισταθεί? Μας ρούφηξαν το αίμα, και έτσι μας πήραν και τα χρήματα και τα δικαιώματα και κυρίως την αξιοπρέπεια. Τέτοια κοινωνία μας φτιάξανε, τέτοια κοινωνία φτιάξαμε και όλα αυτά στηρίχθηκαν σε αυτούς που εκλέξαμε και σε εμάς που τους ψηφίσαμε. Εμείς και εγκρίνουμε και συγχωρούμε και συχνά αδιαφορούμε. Γι' αυτό φταίμε.
αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών του νόμου σου, λέγει ο ψαλμός. Με τέτοια αθυμία και βαθύ πόνο απευθύνομαι σε όσους μπορούν να ακούσουν την αδύνατη φωνή μου σήμερα Κυριακή του Παραλίτου. Έχω όμως μέσα μου και μια ελπίδα, την ελπίδα ότι θα ξυπνήσουμε. Ήρθε η ώρα και ένα γερό κόλαφο στο άθλιο σύστημα που μας ρούφηξε όλο το πνεύμα. Το κακό πρέπει να σταματήσει τώρα και ξεκάθαρα. Το κακό δεν είναι ποιοι τελικά θα βγουν και τι θα κάνουν. Το κακό για το οποίο θα δώσουμε λόγο στο Θεό και την ιστορία είναι τι θα κάνουμε εμείς, η υπεύθυνη ψήφος ή η αδιαφορία μας. Ας προσέξουμε πολύ σε αυτές τις εκλογές. Το μήνυμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι πνευματικό. Μας λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να σιωπήσει. Δεν είναι δουλειά της να ταράζει τον κόσμο. Είναι όμως αποστολή της να αφυπνίζει. Γι' αυτό και τώρα είναι η ώρα που πρέπει να μιλήσει. Αν πάλι σιωπήσουμε, τότε και οι λύθοι και κράξονται. Δεν αντέχουμε άλλο. Έχει αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός από πάνω μας. Νιώθουμε εντελώς αβοήθητοι σε έναν κατήφορο χωρίς τέρμα. Θέλουμε το φρένο της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό έχει να κάνει με την ψήφο μας. Εμπιστευόμαστε μόνον ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την ιστορία και τις παραδόσεις μας, που σέβονται τον εαυτό τους, που αγαπούν την Ελλάδα πάνω από τα συμφέροντά τους, πρόσωπα τίμια και με σεβασμό στην Ιερή Παρακαταθήκη που κληρονομήσαμε και όχι με υποτέλεια στην άθλια ταυτότητα που μας κατασκευάζουνε. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι εκλογές. Ελπίδα μας, και μάλιστα μεγάλη, είναι ότι θα δώσουν ένα σαφές και ηχηρό πνευματικό μήνυμα στην κοινωνία μας, ότι θα εκφραστεί πνευματικά ο λαός μας. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε θα σημάνουν και την αρχή της αλλαγής. Μιας αλλαγής που και αναγκαία είναι και επιθυμητή και εφικτή. Η διαφορά από την ευλογημένη κατάσταση που όλοι επιθυμούμε είναι τεράστια. Η απόσταση πολύ μικρή, όσο μια απόφαση πνευματική. Ο Θεός να σας ευλογεί και να στηρίζει το λαό και το έθνος μας. Εμείς να ψηφίζουμε και εκείνος να εκλέγει και να φωτίζει τους ηγέτες μας ή να και εμείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Με αναστάσιμες ευχές και αγάπη, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος.